ακόμη μια φορά πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες μας. Πραγματικά το δεκαήμερο που πέρασε ήταν πάρα πολύ δύσκολο για αυτούς προπονητικά. Είχαμε διάφορα προβλήματα τα οποία δεν μας επέτρεψαν να προπονηθεί η ομάδα όπως ήθελε, και αυτό είχε να κάνει περισσότερο με το καιρό και προβλήματα μεταφοράς. Γι' αυτό τον λόγο είχαμε εστιάσει και είχαμε πει ότι σε κάθε περίπτωση απέναντι σε έναν τόσο μεγάλο αντίπαλο όπως είναι ο Άρης, πρέπει να δώσουμε και την καρδιά μας. Τα παιδιά για ένα ακόμα παιχνίδι έκαναν πραγματική κατάθεση ψυχής. Τους αξίζει αυτή η νίκη και όλο το μερίδιο 100%. Τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Και από εδώ και πέρα αυτό που σε κάθε περίπτωση πρέπει να κάνουμε είναι, και το λέμε για πολλωστή φορά, να δείξουμε την οριμότητα που απαιτείται, να μην πάρουν τα μυαλά μας αέρα σε καμία περίπτωση. Τα παιδιά έχουν δείξει μέχρι στιγμής ότι παίρνουν πάρα πολύ σκληρά. Το ίδιο πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε από εδώ και πέρα. Καλώς ή κακώς, μένει σχεδόν ένας ολόκληρος γύρος ακόμα. Το πρωτάθλημα όπως έχουν δει και γνωρίζουν γίνεται πάρα πολύ σκληρό. Και σίγουρα οι απαιτήσεις αυξάνονται. Οπότε απαιτήσεις εννοώ σε δουλειά. Σε δουλειά που πρέπει κάθε μέρα στο γήπεδο να κάνουμε. Οπότε, μακάρι να είμαστε υγιείς και να συνεχίσουμε την ίδια προσήλωση μέχρι να πετύχουμε το στόχο μας. Θέλω να ευχηθώ καλή συνέχεια στην ομάδα του Άρη και στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα και να τους συγχαρούμε και για την προσωπική προοπτική τους και συγγνώμη να τους συγχαρούμε για την πρόκλησή τους στο τελικό του. Κότς, το γραφείο τύπου και επικοινωνίας μας επισήμανε την τρίτη συνεχόμενη νίκη στην ομάδα. Για εσάς πόσο σημαντική, πόσο σημαντικός είναι ο αριθμός αυτός? Εντάξει, είναι τόσο σημαντική όσο κάθε νίκη που επιτυχάνουμε. Το ότι είναι η τρίτη συνεχόμενη νίκη δείχνει αυτό ακριβώς που είπαμε, ότι τα παιδιά εδώ και πολύ καιρό δίνουν πραγματικά το καλύτερο σε αυτό και στις προπονήσεις και στα παιχνίδια. Και επίσης αποδεικνύει αυτό που είπαμε, ότι αυτός είναι ο δρόμος στον οποίο πρέπει να συνεχίσουμε. Πιστεύω πως είχαμε ένα καλό παιχνίδι. Βάλαμε όση ενέργεια χρειαζόταν για να κερδίσουμε. Αλλά η προσωπική μου άποψη είναι ότι μπορούμε να βάλουμε ακόμα περισσότερη ενέργεια στο γήπεδο. Από εκεί και πέρα σκέφτομαι το κεφάλι, πρέπει να βάλουμε το παιχνίδι του Σαββάτου κοντά στον Απόλλωνα. Αυτό, και θέλω να πω και κάτι εκ μέρους όλης της ομάδας, ότι αφιερώνουμε αυτή τη νίκη στον Απόστολο Μπραχάλα και στον Παναγιώτη Μπραχάλα. Αυτό. Στα δικά της ενέργειας και συγκέντρωσης και υπευθυνότητα, αυτό είναι σημαντικό που λες, αλλά είναι δεύτερο. Σίγουρα δεν είναι καλό. Καταρχήν συγχαρητήρια στα Τρίκαλο, το έπαιξαν πολύ καλά. Για μας δεν ξέρω ποια λέξη να χρησιμοποιήσω. Η λέξη ντροπή είναι... δεν αντιπροσωπεύει αυτό που... το εγώ προσωπικά αισθάνομαι. Γιατί συμβαίνει αυτό, είναι φανερό ότι δεν έχουμε ενέργεια και δεν έχουμε συγκέντρωση. Δεν έχουμε το μυαλό μας αυτό που πρέπει να κάνουμε πριν από όλα. Τώρα να πω αυτές τις πλαγίες που συνήθως λέμε οι προπονητές αναλαμβάνουν την ευθύνη κτλ. Φυσικά και αναλαμβάνουν την ευθύνη για ό,τι γίνεται εδώ αυτή τη στιγμή και για ό,τι γινόταν και πριν και ό,τι γινόταν πέρσι και πρόπερσι. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει όλοι να γίνουν υπεύθυνοι και εγώ έχω καλύψει πάρα πολλές φορές τους παίχτες μου, όποια είναι και τα ονόματα τους, όποια και να είναι. Περσινά, προπέρσινα, πάρα πολλές φορές. Το στοιχείο της υπευθυνότητας είναι ένα πράγμα το οποίο είναι απαραίτητο για να πορευτείς οτιδήποτε είναι ομαδικό. Καλησπέρα μου. Θα ήθελα να αρχίσω λίγο τα συγχαρητήρια στα Τρίκαλα. Νομίζω ότι πήραμε ένα μάθημα τυχερό από το παιχνίδι. Είναι το δεύτερο σερί παιχνίδι μετά το τελικό, το οποίο πιστεύω ότι δεν έχουμε παρουσιαστεί, δεν έχουμε εμφανιστεί.
σε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις νομίζω ότι όπως και το σημερινό παιχνίδι, όπως και το παιχνίδι στο Skyliners, νομίζω ότι ό,τι και να πούμε και να ζωγραφίσουμε και να φτιάξουμε και να δείξουμε έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε την ομάδα θετικά ή αρνητικά, νομίζω ότι έχει πολύ λίγη σημασία. Αυτά τα παιχνίδια είναι παίρνεις μέσα. Μας έβαλε στον εαυτό σου και τη δουλειά που έχει κάνει τις προπονήσεις και, και τον υδρότα που έχει σχίσει για να φτάσει κάπου. Νομίζω ότι αυτά τα παιχνίδια είναι κάτι που πρέπει να κάνεις και να αποδείξεις αυτό το πράγμα. Ευτυχώς για προσωπικά και για όλους όσους εμφανιστήκαμε, αλλά δεν εμφανιστήκαμε, δεν είναι εικόνα αυτή. Τώρα παραπάνω από ποτέ νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να βάλουμε τα κεφάλια μας μέσα, κάτω, όπως θέλετε να πείτε το. Γιατί άμα μείνουμε ότι προκριθήκαμε σε ένα τελικό κυπέλλου, έχουμε ξεγελαστεί πάρα πολύ.